Εικόνε που μα θυμίζουν ταινίε επιστημονική φαντασία έρχονται από τα τρίκαλα τη Θεσσαλίας, τα οποία επλήγησαν από τι πλημμύρε λόγω τη έλλειψης αντιπλημμυρικών έργων. Την ώρα που ο περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό ζητά την ψήφο των πολιτών γιατί έκανε τη Θεσσαλία πρώτη στον κόσμο, οι πολίτε βιώνουν πολύ δύσκολε στιγμέ καθώ πολλοί από αυτού έχουν αναγκαστεί να αφήσουν τα σπίτια του και να γίνουν πρόσφυγε μέσα στην ίδια του τη χώρα. Και σαν να μην φτάνει όλο αυτό, η ακρίβεια συνεχίζει να μαστίζει την χώρα μα με τι τιμέ να έχουν αυξηθεί κατά αρκετέ ποσοστίες μονάδε. Χαρακτηριστικό είναι ότι το κόστος για το κολατσιό ενός εργαζόμενου τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί περισσότερο από 60%. Την ίδια ώρα, πρωτοφανεί εικόνε με αντικλεπτικά σε βασικά είδη διατροφή και βρεφικά γάλατα καταγράφηκαν σε σούπερ μάρκετ περιοχή που πλημμύρισε πρόσφατα στα Τρίκαλα, όπω μετέδωσε το δελτίο ειδήσεων του Α. Παράλληλα, αγρότε και κτηνοτρόφοι στη Θεσσαλία βγήκαν στου δρόμου για να διαμαρτυρηθούν, καθώς έχουν χάσει τα πάντα. Δεν έχουν πλέον καλλιεργήσει μυγή, δεν έχουν τα απαραίτητα εργαλεία, ενώ η αυξανόμενη ακρίβεια χτυπάκι του ίδιου. Όπω λένε, ο μεγάλο φόβος είναι ότι οι επιπτώσει από τι πλημμύρε θα είναι ένα ασταμάτητο τσουνάμι ακριβιάς, το οποίο θα του βρει εκ νέου απροστάτευτούς.